Επόμενη ερώτηση, κυρία Μούλου, από το site newpost.gr. Την ώρα που παρατηρούνται καθυστερήσεις στην παραγωγή και την παράδοση εμβολίων, τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού συνεχίζουν να εξαπλώνονται. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη, τα υπάρχοντα εμβόλια δεν καλύπτουν επαρκώς την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη και ίσως φέτος χρειαστεί ένα σχεδιασμό των εμβολίων. Πόσο ικανοποιημένο είναι το Υπουργείο από την πορεία του εμβολιασμού στη χώρα, με δεδομένες τις καθυστερήσεις και τις μεταλλάξεις, είναι ακόμα εφικτός ο στόχος για εμβολιασμό του 60 έως 70% του πληθυσμού στο καλοκαίρι? Πόσο πιο μακριά μπορεί να πάει? Απαντήσει η καθηγήτρια. Πρώτα όμως να πω κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα εμβολιασμού και την πορεία του. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί, φιδωλοί στις δηλώσεις μας, όχι βιαστικοί, όχι κινδυνολόγοι, αλλά πάντα προσπαθούμε να συμβαδίζουμε τα επιστημονικά δεδομένα, τις αναλύσεις οποίες υπάρχουν και τον τρόπο με τον οποίο τις ανταλλάσσει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Άλλωστε, είναι μια απειλή παγκόσμια και δεν αφορά μόνο την χώρα μας. Είναι προφανές ότι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινής προμήθειας εμβολίων, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε κομμάτι αυτής της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας. Η χώρα εξασφάλισε υπερπολαπλάσια εμβόλια από τον πληθυσμό της. Κάποια έχουν εγκριθεί από πολυεθνικές εταιρείες, κάποια είναι στη σειρά για να εγκριθούν. Θυμίζω ότι ο EMA αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, εντός Ιανουαρίου κατά πάσα πιθανότητα, προκειμένου να εγκρίνει η ΜΗ, ελπίζουμε να εγκρίνει, το εμβόλιο της AstraZeneca. Οι πληροφορίες λένε ότι ακολουθεί μετά νέα συνεδρία στις αρχές του Φεβρουαρίου ενδεχομένως για άλλα εμβόλια όπως το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η πρόνοια έχει υπάρξει, το σχέδιο έχει υπάρξει, οι εμβολιασμοί στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει, στη χώρα μας με ασφάλεια, με σταθερά βήματα, με τις προτεραιοποιήσεις της Εθνικής Αρχής Εμβολιασμών, με αυτούς που κατά κύριο λόγο κουβάλισαν στην πλάτη τους το μεγαλύτερο βάρος αυτής της κρίσης τους υγειονομικούς μας, στις δομές υγείας, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα κέντρα υγείας, στις ιδιωτικές κλινικές, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε κλειστές δομές. Όπως βλέπετε, ήδη στην πρώτη κατηγορία από 85 άνω προστίθεται δεύτερη κατηγορία, όπως μας είπε ο Γενικός Γραμματέας, η κατηγορία από τα 84 ως τα 80. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες, όλοι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν θα μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους με οργανωμένο, συντεταγμένο τρόπο, να πάρουν τα μηνύματά τους της υπενθύμησης, να πάνε να εμβολιαστούν, να τους δοθεί η δεύτερη ημερομηνία εμβολιασμού. Αυτή όλη είναι μια οργανωμένη, δομημένη προσπάθεια. Βλέπετε ότι διυπουργικά συμμετέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οργανωμένης πολιτείας. Σας ανέφερε συγκεκριμένα πράγματα και ο κύριος Ταξίαρχος σε σχέση με ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που έχουμε με βάση την ισιωτικότητά μας, που είναι προνόμιο και πλεονέκτημα για μας και οφείλουμε πάντα να τη διασφαλίζουμε και να τη θωρακίζουμε και να τη στηρίζουμε. Πηγαίνοντας στην πορεία και στη διαδρομή, θα αναλύουμε πάντα τα δεδομένα. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος, ο οποίος είναι ενεργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με πρωτοβουλίες, με προτάσεις. Διαργή ανταλλαγή ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα και του Υπουργείου Υγείας, της Επιστημονικής μας Επιτροπής, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Πάντα είμαστε εδώ, έτσι ώστε να μπορούμε να προτεραιοποιούμε και τις προκλήσεις και να απαντάμε σε αυτές. Οπότε, για μία ακόμη φορά, με σταθερά βήματα, με προσοχή, με σωστή και έγκυρη ενημέρωση και διαφάνεια, όπως βλέπετε, θα πάμε βήμα-βήμα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να αλλάξει καθηγήτριά μου. Να πω ότι μέχρι στιγμής ο έλεγχος που γίνεται δεν δείχνει ότι οι μεταλλάξεις που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνονται στο εμβόλιο. Η αίσθηση όλων για τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι ότι μπορεί το εμβόλιο να καλύψει τις μέχρι τώρα μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις είναι πράγματι κάτι που βλέπουμε στους ιούς. Δηλαδή, όπως το βλέπουμε και στη γρίπη, που κάθε χρόνο το εμβόλιο αλλάζει ελαφρώς για να περιλάβει καινούργια στελέχη που έχουν ελαφρώς μεταλλαγή. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό από ότι ήμασταν 6 μήνες πριν. Γιατί σήμερα έχουμε ένα εμβόλιο και γιατί η υπόσχεση υπάρχει από τη βιομηχανία ότι τα εμβόλια μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε μια νέα μετάλλαξη και μέσα σε 6 εβδομάδες να έχουμε ένα καινούργιο εμβόλιο.
Υπάρχει από τη μεριά του πληθυσμού ένα μεγάλο άγχος για το πότε θα έρθει η σειρά τους, ειδικά σε ασθενείς που βλέπουμε καθημερινά, και θέλουμε πάρα πολύ πραγματικά να μπουν οι ευπαθείς ομάδες παράλληλα κάποια στιγμή με τον πληθυσμό, και νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Τα εμβόλια θα έχουν ένα χρόνο παράδοσης πράγματι. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα θα έχουμε δόσεις τέτοιες που να μπορούμε να προχωρήσουμε σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Νομίζω θα τα πει και ο κύριος Θεμιστοκλέους και ο υπουργός. Άρα γενικά καλά είναι τα πράγματα, είναι αισιόδοξα. Νομίζω ότι με λίγη υπομονή ακόμη και λίγη επιμονή στα μέτρα, τα πράγματα θα πάνε καλά και θα μπορέσουν να εμβολιαστούμε όλοι μέχρι το καλοκαίρι. Η κυρία